Βίωσιμη πόλη. Ένα δίκτυο με δυναμικές συνέργειες, ικανές να προσφέρουν εξωστρέφεια και να δώσουν όθηση στην αυτοδιοίκηση. Η Βιώσιμη Πόλη είναι ένας φορέας ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα από 37 δήμους της Ελλάδας και της Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο στόχος της Βιώσιμης Πόλης είναι να οργανώσει και να συντονίσει τους δήμους ώστε να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προέρχονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αγκάθι που είχε να κάνει με την έλλειψη αποτελεσματικής δικτύωσης οδήγησε στη δημιουργία του δικτύου. Έτσι πλέον σχηματίστηκαν οι κατάλληλες ομάδες προκειμένου να προωθήσουν τις προτάσεις των Δήμων. Πολύ ενθαρρυντικά. Καταρχήν καταθέσαμε 22 προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι πιθανότητες να πετύχουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές προτάσεις είναι πολύ μικρές. Είναι 1 στις 20. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να υποβάλεις, να ξαναϋποβάλεις, να ξαναϋποβάλεις, έως ότου τελικώς το καταφέρεις. Ο λόγος που είναι πολύ μικρή πιθανότητα χρηματοδότησης είναι και αυτός που έχει αποθαρρύνει τους φορείς να ασχολούνται και να αναπτύσσουν τεχνογνωσία σε αυτό. Γιατί φαντάζεστε τώρα ένας μικρός δήμος ειδικά να αναπτύξει τεχνογνωσία και να προσπαθεί, να υποβάλει προτάσεις. Το εγκαταλείπει. Αυτό θα το καλύψουμε εμείς, το καλύπτουμε εμείς. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες και επαφές στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλέον έχουμε μπει εκεί, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα. Να πω ότι το πρόγραμμα Αξία, το οποίο πήραμε πρόσφατα μαζί με το Πολυτεχνείο Αθηνών, που ουσιαστικά είναι μελετάμε τι κέρδος μπορεί να έχει παραπάνω από το ανακυκλώσιμο και από τα άλλα υλικά που βγαίνουν τα απορρίμματα. Έχουμε το πρόγραμμα που θα πάρουμε μάλλον με τη ΔΕΗ συμμέτοχο και το Μεγαλόπολης, που είναι εταίρος μας, που είναι η ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Μεγαλόπολης από το λιγνίτι στην καθαρή ενέργεια. Όλο ο σχηματισμός βιώσιμης πόλης που κερδίζει καθημερινά έδαφος στον χώρο της αυτοδιοίκησης κρίθηκε απαραίτητος, λόγω του ότι η οργάνωση και η υποβολή προτάσεων δεν μπορεί να γίνει από μεμονωμένους φορείς, αλλά από ομάδες φορέων, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να προέρχονται και από περισσότερα του ενός κράτη. Άρα λοιπόν η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε εμάς και εμένα προσωπικά να πείσω αυτόν τον κόσμο να είναι μαζί μας. Έχει έδρα την Πύλο, γεγονός σημαντικό, και πιστεύω ότι αυτό μας δίνει δυνατότητα να παλέψουμε και για άλλα πράγματα, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός χώρας. Αυτό εγώ το πιστεύω, είναι πεποίθησή μου, είναι αυτό που θέλω να κάνω και στην πόλη μου αλλά και σε όλους τους δήμους. Να πω ότι η Αμπελοπού είναι από τους 26 δήμους, είναι οι 15 τουλάχιστον είναι μέλη μας, άρα έχουμε μεγάλη έτσι, περιφερειακή εμβέλεια, αλλά και πανελλαδική. Με το Άρτα, με το Μεσολόγγι, με την Ιγουμενίτσα, με τα Γενιτσά, με νησιά. Άρα λοιπόν, Δήμο Αργυρούπολης, Δήμο Ελληνικού, το Δήμο Βάρη Βουλιαγμένη, Βουλια, Αχαρνών, Καρπενησίου και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το κάναμε γιατί, για να ενώσουμε δυνάμεις. Στο πρόσωπο του Προέδρου ενώθηκαν όλοι, γιατί ξέρετε, βασικό στοιχείο είναι να μπορεί να πείσεις κιόλας ότι αυτή η ενέργεια που κάνεις δεν έχει κάτι άλλο πίσω. Είδαν λοιπόν ότι το ενδιαφέρον μου να κινούμε μαζί ως μια παρέα και αυτή η παρέα λοιπόν προχωρά, μεγαλώνει, δεν μπήκε ο Δήμος Ευρώτας, ο Δήμος Περάματος, μπήκε η Σύθνος,